Γεια σας lads, Κώστας εδώ και καλώς ήρθατε στο νέο μας βίντεο. Σήμερα λοιπόν σας έχω κάτι λίγο διαφορετικό από ό,τι έχετε συνηθίσει, από την άποψη ότι σας έχω ένα channel update για να σας ενημερώσω για το τι παίζει γενικότερα με το project των The Tech Lads. Όπως ίσως να έχετε παρατηρήσει, τον τελευταίο καιρό έχουν πέσει οι ρυθμοί που βγάζουμε βίντεο, έχουν πέσει τα άρθρα στο site, ας πούμε δεν βγάζουμε τόσο συχνά. Γενικά δεν εμπλεκόμαστε τόσο πολύ με όλο το project και αυτό μπορώ να πω ότι αφορά όλους τους συντελεστές, δηλαδή και τα 5 άτομα τα οποία το έχουμε αναλάβει, μαζί και τους αρθρογράφους ας πούμε που έχουμε μαζί μας. Γενικά κανένα σχεδόν δεν ασχολείται όσο ασχολούνταν παλιότερα. Είναι αρκετή η λόγη που γίνεται αυτό, κυρίως το γεγονός ότι διανύουμε την εξεταστική μας και είμαστε όλοι φοιτητές. Οπότε σίγουρα κάποιοι ρίχνουν λίγο παραπάνω ας πούμε χρόνο στο διάβασμα από άλλους και δεν έχουν καθόλου χρόνο να ασχοληθούν. Άλλοι σαν και εμένα προσπαθούν να προλάβουν κάπως ας πούμε και το project και την εξεταστική τους. Αλλά γενικά είναι αρκετοί λόγοι, μερικοί είναι προσωπικοί και δεν τους αναφέρω. Θα πω μόνο τα δικά μου, τα οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Και πιστεύω πως θα ήταν καλό για να ξέρετε κι εσείς, μιας και εμένα βλέπετε κυρίως. Μιας και είμαι η πρώτη μούρη στο κανάλι, να πούμε έτσι. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι για ένα μήνα, τουλάχιστον εμένα, δεν θα με βλέπετε και τόσο, θα πέσω σε πιο χαμηλούς ρυθμούς από ό,τι σας είχα συνηθίσει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα προσπαθώ να βγάζω το ένα βίντεο την εβδομάδα που προσπαθούσα να κάνω τόσο καιρό, απλώς μπορεί να μην βγαίνει κάθε εβδομάδα. Τώρα, ποιοι είναι οι λόγοι για αυτό? Πρώτον, όπως είπα και πριν, έχω την εξεταστική μου, πρέπει να ρίξω κάποιο διάβασμα αν θέλω να περάσω τα μαθήματα και πιστέψτε με, θέλω να περάσω μαθήματα. Δεύτερον, είναι το γεγονός ότι μου έχει πέσει πολλή δουλειά αυτό τον καιρό. Μου έχει έρθει ένα Intel σύστημα, μου έρχεται ένα AMD τσιπάκι το οποίο δεν θα αποκαλύψω ποιο είναι, θα το δείτε στο review, αν και αυτό η αλήθεια είναι παίζει να έρθει. Η RAM μου έχουν πάει για RMA γιατί το ένα στικάκι κάει και τώρα είμαι με ένα backup ας πούμε και δεν είναι τόσο εύκολο να βγάλω δουλειά. Γενικά έχουν πέσει πολλά πράγματα. Πέραν αυτού έχω ξαναρχίσει να ασχολούμαι με χόμπι που είχα παρατήσει λόγω καραντίνας και γενικά θέλω να δώσω λίγο περισσότερο βάση σε αυτά γιατί και μου είχαν λείψει αλλά και το θεωρώ ανθυγιεινό να καταναλώνω ας πούμε τόσες ώρες από την καθημερινότητά μου και να ασχολούμαι με το κανάλι και το project γενικότερα, ενώ ας πούμε υπάρχουν και άλλα πράγματα που θέλω να κάνω και να θυσιάζω αυτά τα άλλα πράγματα για το κανάλι. Σε φάση το κανάλι πέρα από λιγοστά λεφτά τα οποία δεν παίρνω σχεδόν τίποτα γιατί μοιράζονται δια 5 προφανώς και ότι εντάξει και ψιλοπερνάω καλά, δεν μου δίνει κάτι παραπάνω. Ενώ τα άλλα χόμπι που έχω με κάνουν και καλύτερο σαν άνθρωπο, επειδή αθλούμαι κιόλας, φτιάχνω και μια φυσική κατάσταση ok και μ' αρέσει. Και γενικά, πώς να το πω, περνάω καλύτερα άμα ασχολούμαι με πολλά πράγματα που μου αρέσουν και δεν είμαι επικεντρωμένος σε ένα. Γενικά το κανάλι τον τελευταίο καιρό έχει περάσει από χόμπι λίγο στο να μου φαίνεται σαν δουλειά. Και αυτό είναι κακό γιατί θέλω να παραμείνει ως χόμπι, δηλαδή αυτό που είπα και πριν δεν μου δίνει κάτι για να το θεωρήσω δουλειά και δεν θέλω να έχει αυτή την αίσθηση της υποχρέωσης, την υποχρέωση της δουλειάς, ότι πρέπει να το βγάλεις αυτό το πράγμα, πρέπει να είσαι εκεί και πρέπει να το κάνεις οπωσδήποτε. Δεν θέλω να είναι έτσι, αυτό είναι πολύ πιεστικό και πιστεύω ότι βγαίνουν βεβαιασμένα τα βίντεο, ίσως να το έχετε παρατηρήσει. Γενικά, τον τελευταίο μήνα ή ακόμα και λίγο παραπάνω, δεν έχω την ίδια όρεξη να κάνω βίντεο. Να σας πω την αλήθεια, για να κάνω αυτό το update, πήρε πολύ ψυχική δύναμη για να βάλω την κάμερα να γυρίσει και να κάτσω αυτή την καρέκλα και να πω αυτά που λέω τώρα. Κοινώς χρειάζομαι ένα μικρό διάλειμμα, να βρω λίγο τον εαυτό μου. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει με το κανάλι. Δεν το παρατάω σίγουρα, θα έχουμε content, αλλά όχι τίποτα το ιδιαίτερο, απλώς μικρά βιντεάκια πάνω κάτω fillers. Και αυτό πάλι αν έχω την όρεξη να κάτσω να το κάνω. Δεν θέλω να μου βγαίνει σαν αγκαρία, πιστεύω ούτε και εσείς. Τώρα, ο δεύτερος λόγος για τον οποίο θα με χάσετε ίσως για κάποιο διάστημα, είναι το γεγονός ότι όλο αυτό εδώ που βλέπετε θα φύγει. Διότι θα αλλάξω το στούντιο
και γραφείο μου ουσιαστικά στο δωμάτιό μου, το οποίο κοιμάμαι. Δεν είναι αυτός ο χώρος ο οποίος είναι το δωμάτιό μου, αυτό είναι το υπόγειό μου, το οποίο ας πούμε το μοιράζομαι με τη γιαγιά μου, η οποία είναι στο δίπλα δωμάτιο αυτή τη στιγμή. Και όπως έχετε παρατηρήσει, έχει αρκετά μειονεκτήματα, π.χ. ένα ψυγείο πίσω από την κάμερα, το οποίο ακούγεται πολύ άσχημα και χαλάει τον ήχο. Δεν είναι καθόλου ηχονομονωμένος, ακούγονται τα πάντα. Έχει αρκετά παράθυρα τα οποία δεν γίνεται να κλείσω και ακούγονται πουλιά, σκυλιά, αυτοκίνητα, δεν ξέρω τι άλλο. Φωτισμός είναι κάπως άθλιος αν και τον έχω φτιάξει. Και γενικότερα δεν μ' αρέσει, τον νιώθω πολύ, πώς να το πω, πολύ κλειστό. Με την μετακίνηση στο δωμάτιό μου πιστεύω τα πράγματα θα βελτιωθούν αρκετά, κυρίως όσον αφορά τον ήχο και τα πλάνα, και θα νιώθω πιο ωραία όταν θα κάνω βίντεο, από την άποψη ότι δεν θα είμαι κλεισμένος εδώ το γραφείο, εδώ ο τείχος, πολύ λίγος χώρος να κινηθώ. Τέλος πάντων, ναι, θα πάρει λίγο αυτό γιατί θέλω να το περάσω ένα βάψιμο, φανταστείτε, πρέπει να μετακινήσω έπιπλα, πρέπει να μετακινήσω το PC, να στήσω καλώδια να δω πώς θα τα περάσω, να κάνω μια ανακατανομή γενικότερα στο χώρο, γιατί και εδώ πρέπει να έρθει ας πούμε κάτι το κρεβάτι μου για να κοιμάμαι. Γενικότερα θα πάρει χρόνο, θα πάρει τουλάχιστον μια εβδομάδα φανταστείτε. Αλλά πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα αποδώσει. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα πράγματα, που ανέφερα και στην αρχή, δηλαδή το site κυρίως, αν και ισχύει και για τις δημοσιεύσεις στο YouTube, Facebook κτλ. Όταν τελειώσουν τα άλλα παιδιά από την εξεταστική και αρχίζουν να γράφουν περισσότερα άρθρα ας πούμε, και να ασχολούνται περισσότερο με τους τομείς τους, θα δείτε ένα revive και εκεί πέρα. Τώρα με το YouTube θα δείξει αν ασχοληθεί ο Νικηφόρος, και ο Νικηφόρος ας πούμε τώρα δεν μπορεί να ασχοληθεί γιατί έχει πάει διακοπές. Τέλος πάντων, γενικά καταλαβαίνετε πως περνάμε μια σχετικά κακή φάση στην σταδιοδρομία του καναλιού και του project, η οποία όμως πιστεύω ότι θα βελτιωθεί μέσα στον επόμενο μήνα. Τουλάχιστον στο μήνα αυτό που διανύουμε. Σας ετοιμάζω πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια. Το ξέρετε ήδη ότι θα έχουμε νούμερα από Intel και αυτή τη στιγμή αυτό κάνω. Παίρνω νούμερα από τον 8700K ας πούμε, που έχω λίγο παραδίπλα και δεν βλέπετε. Και κάνω και κάτι άλλα πειράματα με τα ηλεκτρολογικά μου, οπότε ναι, θα έχω αρκετά ενδιαφέροντα βιντεάκια τα οποία δυστυχώς δεν μπορώ να σας τα αποκαλύψω, γιατί θα χάσει ας πούμε λίγο έτσι την έγκλη. Το τελευταίο πράγμα λοιπόν που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι έχω απογοητευτεί λίγο προσωπικά με το πώς πάει το κανάλι, από την άποψη ότι πάει λίγο κατά διαόλου. Και τι εννοώ με αυτό, έχουμε πέσει στα νούμερά μας, σε νούμερα που είχαμε προ-κηρύτσι, δηλαδή πρέπει να παίρνουμε 5 με 10 subscribers την ημέρα, ενώ κανονικά παίρναμε 10 με 15 και στα καλά μας ας πούμε στην καραντίνα πρέπει να κάναμε και 50 την ημέρα. Άμα πας από 50 στην ημέρα σε 5 την ημέρα, πίστεψέ με, είναι ένα πολύ κακό πράγμα που θα κακοφανόταν στον οποιονδήποτε και δυστυχώς με έχει πάρει λίγο από κάτω, και ο λόγος είναι ότι δεν έχω κατανοήσει ακριβώς πού οφείλεται, τι κάνω λάθος. Σίγουρα είναι κάτι που κάνω εγώ λάθος και αντίστοιχα ο Νικηφόρος σε μικρότερο βαθμό, αλλά δεν ξέρω πώς να το φτιάξω. Δεν έχω ιδέα τι πάει στραβά με τα βίντεό μου, από την άποψη ότι εγώ τα φτιάχνω, μπορώ να δω κάποια μικρολαθάκια τα οποία τα διορθώνω με την παρόδο του χρόνου, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να τα δω όλα, και εδώ είναι που έρχεστε εσείς. Έχουμε κάπου 1,5 με 3,000 views ανά βίντεο. Βάζω στοίχημα ότι κάτω στα σχόλια μπορείτε να γράψετε τι δεν σας άρεσε σε κάποιο βίντεο, εσείς κιόλας που αφήνετε τα dislike, άμα δεν τα αφήνετε μόνο απλώς για να τα αφήνετε. Ναι, να μας πείτε τέλος πάντων τι στο καλό πάει στραβά με τα βίντεό μας, γιατί ας πούμε δεν σας αρέσουν, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα ίσως. Ωραία, να ξέρουμε κι εμείς τι μπορούμε να διορθώσουμε και να βελτιωθούμε. Γιατί δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορούμε να βελτιωθούμε. Δεν μπορεί κάποιος να βλέπει το δημιούργημά του και να βρει οτιδήποτε πάει λάθος πάνω σε αυτό. Πολλές φορές δεν μπορείς να το δεις γιατί είσαι εσύ ο ίδιος που το έφτιαξες. Πολλές φορές δεν μπορείς να κατανοήσεις καν τα λάθη που έκανες γιατί σου φαίνονται λογικά και δεν μπορείς να τα εκλάβεις ως λάθη. Οπότε ναι, θα ήθελα λίγο παραπάνω feedback, λίγο λιγότερες ερωτήσεις για το τι σύστημα να πάρω,
αυτό θα κάνει καλή δουλειά με εκείνο, ας πούμε, σαν συνδυασμός. Παιδιά, για αυτά υπάρχει το Discord μας. Δηλαδή, έλεος, έχω βαρεθεί να βλέπω τέτοιες ερωτήσεις κάτω από τα βίντεο. Πιστεύω ότι, τι να πω, εφόσον δεν παίρνετε απάντηση, δεν ξέρω γιατί το συνεχίζετε. Τα άλλα comments τα οποία είναι σχετικά με το βίντεο παίρνουν απαντήσεις. Εσείς που ρωτάτε, ας πούμε, για τα συστήματά σας και τι να αγοράσετε, δεν παίρνετε απαντήσεις. Νομίζω δεν είναι δύσκολο να κάνετε τα μαθηματικά και να δείτε ότι δεν θα πάρετε ποτέ απάντηση. Λοιπόν, τώρα τι άλλο σχετικά με τα comments. Ναι, πολλές φορές, αυτό είναι λίγο προσωπικό, ρωτάτε πράγματα τα οποία ήδη έχω εξηγήσει μέσα στο βίντεο ή πολλές φορές αναφέρετε πράγματα τα οποία, ξέρετε, ρωτάτε πράγματα για το αν ισχύουν, τα οποία επίσης τα εξηγώ, ας πούμε, στο βίντεο. Δηλαδή κάποιος με είχε ρωτήσει χαρακτηριστικά, θυμάμαι πρόσφατα, κάτι για το CV, το 450, ενώ, ξέρεις, είχα ένα γράφημα το οποίο έδειχνε ακριβώς αυτό το πράγμα και ανέλυε ακριβώς αυτό το πράγμα. Και είμαι σε φάση, τι ακριβώς θες να σου απαντήσω, πήγαινε δες το βίντεο, είναι ανάγκη να σου το πω αυτό? Okay, καταλαβαίνω πως σε ένα review ίσως να μην θες να το δεις ολόκληρο, αλλά τουλάχιστον κάνε τον κόπο να τσεκάρεις αν κάπου αναφέρω αυτό το πράγμα, είναι χωρισμένα και σε ενότητες, για όνομα του Θεού δηλαδή, να πω ότι ήταν 20 λεπτά, ας πούμε, ντουγρού, okay, πάει στο καλό, αλλά είναι χωρισμένο σε ενότητες. Ψάξε λοιπόν το βίντεο να δεις αν αυτό που θες είναι απαντημένο, αν όχι και δεν το έχω απαντήσει ή το έχω παραλείψει για κάποιο λόγο, ρώτα. Και μάλλον θα πάρεις και απάντηση, γιατί όλα τα σχόλια θα διαβάζουμε. Ακόμα και αυτά τα οποία δεν βγάζουν νόημα. Και αυτά που μας βρίζουν. Δεν ξέρω γιατί μας βρίζετε. Αν είναι να μας βρίζετε, απλώς πείτε μας τι κάνουμε λάθος. Το να μας βρίζετε δεν καταλαβαίνουμε και πολλά πέρα από το τι είσαι μαλάκας. Εσύ που μας βρίζεις. Και αυτό πάει στον οποιοδήποτε. Τέλος πάντων. Ναι, χαλαρό βιντεάκι. Είπα ίσως λίγο περισσότερο από όσα θα ήθελα ή έπρεπε να πω. Αλλά μ' άρεσε. Και νομίζω ότι ήρθε και η ώρα να το κλείσουμε. Οπότε μέχρι την επόμενη φορά, η οποία ελπίζω να είναι η επόμενη Τετάρτη, βασικά σίγουρα θα είναι η επόμενη Τετάρτη γιατί έχω πολλά να πω για τους Ryzen XT. Ναι, μέχρι την επόμενη Τετάρτη και το βίντεο για τους Ryzen XT λοιπόν, γιατί το αποφάσισα ότι ναι, θα το βγάλω, δεν γίνεται να μην το βγάλω, έχω νευριάσει λίγο με αυτό το πράγμα. Να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα ή εβδομάδες.